Τράπεζα Επενδύσεων. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως σε ό,τι είχε να κάνει με την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή, ήμασταν πάντοτε από την πρώτη στιγμή κοντά, ήδη και από πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της κρίσης, και συνεχίζουμε φυσικά και μετά το πέρας αυτής, θα είμαστε αρρωγοί της Ελλάδος, και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μια ήπια διαδικασία μέσω της οποίας θέλουμε φυσικά να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας στην Ελλάδα, γιατί αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στείλουμε από κοινού ένα πραγματικό μήνυμα στην οικονομία. Έτσι θα μπορέσουμε να περάσουμε στην ουσιαστική διαδικασία της ανάπτυξης, θα μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να ενισχύσει τη θέση της έναντι των πιστωτών επίσης, καθώς οι επενδύσεις είναι αποκλειστικά το μέλλον για να μπορέσει η Ελλάδα να μπορέσει βιώσιμα να επιλύσει τα προβλήματά της. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σύμμαχο της Ελλάδος για πολλά χρόνια. Εδώ και πάνω από 25 χρόνια συνεργαζόμαστε και εμείς ως Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και βεβαίως η έκθεση προς την Ελλάδα είναι 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε, ένα εξαιρετικό ποσό, αποτελεί το 10% του ΑΕΠ της Ελλάδος. Δυστυχώς είναι μόνο αυτό που θέλω να πω, γιατί το ΑΕΠ της Ελλάδος έχει μειωθεί. Θεωρούμε όμως ότι το δικό μας μερίδιο θα μειωθεί, γιατί πολύ απλά θα αυξηθεί το ΑΕΠ της Ελλάδος. Όμως εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε την επαγγελματική μας δραστηριότητα στην Ελλάδα σε σχέση με το παρελθόν. Σήμερα υπογράφουμε μακροχρόνιες συμβάσεις με τον ΑΔΜΙΕ, τον ανεξάρτητο διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργίας. Τα ελληνικά μου σιγά σιγά επανέρχονται. Είναι από το 60 που μίλησα τελευταία φορά και τα έμαθα στο σχολείο, οπότε είναι χάρη που βρίσκομαι εδώ σε μια χώρα, σε ένα κράτος δικαίου, και θα μπορέσω ίσως να θυμηθώ και τα ελληνικά μου. Συνεργαζόμαστε δευτερευόντως και με τον ΔΕΣΦΑ, τον διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με έργα στάξης των 285 εκατομμυρίων για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το δίκτυο για τη μεταφορά τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας όσο ταυτοχρόνως και του φυσικού αερίου. Συνεχίζοντας, θέλω να πω ότι από το 2010 μέχρι το 2014 έχουμε υπογράψει συμβόλαια και συμβάσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζοντας αυτή την υποστήριξη προς την ελληνική κυβέρνηση και την Ελλάδα, θα συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, του δικτύου φυσικού αερίου, των ανανεώσιμων πηγών ενεργίας και φυσικά την αποδοτικότητα αυτών των υποδομών. Ταυτοχρόνως, κυρίες και κύριοι, θα υποστηρίξουμε πάρα πολύ τις στρατηγικές επενδύσεις και υποδομές και βεβαίως την εκπαίδευση, την έρευνα, την ανάπτυξη και την ψηφιοποίηση. Προφανώς, ότι αντιλαμβανόμαστε ότι τα πρόσφατα χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασικό τομέα της δικής μας δραστηριότητας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός αυτής, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η πρόσβαση χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί μια πολύ μεγάλη δυσκολία για αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα. Γι' αυτό ακριβώς δραστηριοποιούμαστε περισσότερο σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα. Περνώντας στο τομέα της ψηφιοποίησης, θα ήθελα να πω ότι η κάλυψη πανευρωπαϊκά, όχι μόνο με τα ευρυζωνικά δίκτυα, αλλά γενικότερα σε έναν κόσμο ο οποίος περνάει σε μια νέα εποχή υψηλών ταχύτητων γενικότερα, αντιλαμβανόμαστε ότι οι υποδομές δεν είναι επαρκείς. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπερκεράσουμε εμπόδια έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε καλύτερα δίκτυα και υποδομές, έτσι ώστε να αρθούν οι δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα όσον αφορά την ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ και της Ασίας. Ξαναλέω, είμαστε εδώ στην Ελλάδα για πολλά χρόνια. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ελληνική οικονομία και βεβαίως θα αρχίσουμε να υποστηρίζουμε την χώρα σε αυτή την δύσκολη μεταβατική περίοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Όπως λέμε εμείς του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Χόγε και όλη την ομάδα του. Το πρωί είχαμε μια συνάντηση με αυτή την ομάδα
όπου εγώ και ο Γιώργος Σταθάκης εξηγήσαμε το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης εξόδου από την κρίση, τον οδικό χάρτη που έχει μέσα την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που όπως ξέρετε άρχισε αυτό το Σαββατοκύριακο με τον νόμο και την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Συνεχίζει με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, τη συζήτηση για το χρέος μέχρι το Μάρτιο του 2016 όπου έχουμε να παρουσιάσουμε το αναπτυξιακό μας μοντέλο στους θεσμούς. Αυτός ο δικός χάρτης νομίζω θα μας δώσει μια όθηση στη ζήτηση, θα επιστρέψει αισιοδοξία στην οικονομία και θα μας δώσει το χρόνο για τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις να αρχίσουν να δουλεύουν και να ξεδιπλωθεί το αναπτυξιακό μοντέλο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόεδρο και την Τράπεζα για τη συμμετοχή που, όπως είπε ο ίδιος, είναι εδώ πάρα πολλά χρόνια, αλλά ιδιαίτερα για τα τελευταία 5 χρόνια που υπάρχει αυτή η συμμετοχή, γιατί η πτώση του εθνικού εισοδήματος του 25% θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη χωρίς αυτή την στήριξη. Και είναι πολύ σημαντικό ότι θεσμικοί παράγοντες, θεσμοί όπως το EIB συμμετέχουν στην ελληνική οικονομία και στη στρατηγική εξόδου από την κρίση, γιατί δίνουν και ένα σήμα στην αγορά, όπως και στο σχέδιο για την ανακεφαλοποίηση συμμετέχει και το EBRD και αυτό δείχνει μια πιο μακροπρόθεσμη δέσμευση στην ελληνική οικονομία. Για τις επενδύσεις στην πραγματική οικονομία ίσως θα πει περισσότερα ο Γιώργος ο Σταθάκης. Εγώ να κλείσω με να σας πω ότι θέσαμε και άλλους στόχους της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που μαζί με το πρόγραμμα και τη συμφωνία που έχουμε με τους πιστωτές υπάρχει ένα παράλληλο πρόγραμμα που έχει να κάνει και με την παιδεία και την υγεία και εξετάσαμε και τους τρόπους που μπορεί το EIB να βοηθήσει και σε αυτούς τους δύο τομείς που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικοί για την κοινωνική συνοχή και την υποστήριξη του προγράμματός μας. Νομίζω θα έχουμε πολλές φορές, πολλές ευκαιρίες στο μέλλον να ξανασυζητήσουμε με τον Πρόεδρο και την ομάδα του και στα θέματα των επενδύσεων προφανώς, αλλά και στην τεχνική βοήθεια σε μια γκάμα θεμάτων που περιλαμβάνει και το καινούριο ταμείο και άλλες αναπτυξιακές τράπεζες που θα χρειαστούμε αν αυτό το μοντέλο που θα παρουσιάσουμε το Μάρτιο του 2016 είναι να δώσει μια πραγματική όθηση και να αισθάνονται οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ότι η ελληνική οικονομία και η κοινωνία έχει αλλάξει στη σελίδα. Θέλω πάλι να τους ευχαριστήσω και την ομάδα του και να σας ευχαριστήσω και εσάς που είσαστε εδώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Αν μπορώ να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Υπουργό, κύριε Σταθάκη. Να καλωσορίσω τον πρόεδρο της τράπεζας, τον κύριο Χόγερ και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Τέιλορ και όλη την ομάδα που βρίσκεται στην Αθήνα. Να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά το σημαντικό ρόλο που έχει η τράπεζα στην περίοδο αυτή. Να υπενθυμίσω πρώτα απ' όλα ότι η χρηματοδότηση που προσέφερε με νέο δάνειο ενός δις φέτος για την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ομαλή εξέλιξη και τη μετάβαση από το παλιό στο καινούριο ΕΣΠΑ. Να υπογραμμίσω επίσης ότι οι 4 περιοχές στις οποίες προσανατολίζονται οι επενδυτικοί πόροι της τράπεζας είναι περιοχές υψής της σημασίας για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Αναφέρομαι προφανώς στην ενέργεια, όπου σήμερα γίνεται ένα σημαντικό βήμα. Αναφέρομαι στην καινοτομία και στην έρευνα, ένα πεδίο στο οποίο προσδοκούμε όλοι ότι θα υπάρξουν
σημαντική προσέλκυση επενδύσεων και ταυτόχρονα αξιοποίηση του μοναδικού ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η Ελλάδα. Αναφέρομαι στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ένα πεδίο στο οποίο ήδη υπάρχουν εργαλεία που χρησιμοποιούνται από την πλευρά της τράπεζας, χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα εννοώ. Σήμερα είχαμε και τη δυνατότητα να δούμε πώς μπορούν να επεκταθούν κάποια από αυτά τα εργαλεία και πώς μπορούν να κινητοποιηθούν ορισμένα νέα εργαλεία προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα και η δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και ο τέταρτος τομέας είναι φυσικά τα έργα υποδομής, στο οποίο η τράπεζα έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο τα τελευταία χρόνια, πολύ σημαντικό, και ο οποίος αποτελεί και το νέο πεδίο συζητήσεων προκειμένου να υπάρξει η επένδυση των νέων μεγάλων ή μεσαίων προγραμμάτων υποδομής, τα οποία θα γίνουν τα επόμενα χρόνια. Αυτό το βήμα σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι κλείνει ένα κύκλο έργων τα οποία έχουν τύχη ευνοϊκής χρηματοδότησης και ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε το νέο πλαίσιο συνεργασίας για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και τα κρίσιμα χρόνια στα οποία όλοι φιλοδοξούμε ότι η οικονομία θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την παρουσία του κυρίου Χόγερ στην Ελλάδα, να το ευχηθώ καλή διαμονή και λίγο περισσότερο ήλιο λίγο αργότερα, και είμαστε έτοιμοι να συμβιβαστούμε με τα πάντα, ακόμα και να πάμε στο Λουξεμβούργο για την επόμενη συνάντηση. Welcome. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Τώρα με την ευκαιρία να καλωσορίσω και να δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Να καλωσορίσω και εγώ από μεριάς μου τον κύριο Πρόεδρο. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι με την σημερινή δεύτερη φάση και ολοκλήρωση των τεσσάρων συμβάσεων αναδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ένα μεγάλης αξίας χρηματοδοτικό εργαλείο που στην παρούσα συγκυρία για την χώρα μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Βεβαίως, όπως λέμε και εμείς του ΣΥΡΙΖΑ, για να τανιστώ την φράση από τον Υπουργό Οικονομικών, και οι τέσσερις επιχειρήσεις είναι δημόσιες. Μπορεί και το δημόσιο να κάνει κρίσιμα πράγματα σε επενδύσεις και ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Ιδιαίτερα οι συμβάσεις αυτές που υπογράφονται σήμερα με την ΔΕΗ και αφορούν την αντικατάσταση μονάδων πιο φιλικών στο περιβάλλον σε νησιά, έχει μια διπλή σημασία. Δεν είναι μόνο ότι μειώνει το κόστος των συγκεκριμένων μονάδων, αλλά ταυτόχρονα αυτό που σας είπα και πριν, ότι είναι επιλογές που είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, πολύ μεγάλη σημασία είναι η σύμβαση που υπογράφεται με τον ΑΔΜΙΕ και αφορά την διασύνδεση της Αττικής με την Εύβοια, αλλά και τα συστήματα μεταφοράς από τον σταθμό της Μεγαλόπολης. Εδώ βέβαια, επειδή όπως είπε και ο κύριος Σταθάκης, δεν σταματάει και δεν πρέπει να σταματήσει η συνεργασία εδώ, έχουμε και άλλα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, να δούμε στο μέλλον. Ο ΑΔΜΙΕ ιδιαίτερα έχει φιλόδοξα πλάνα και σχέδια. Θα σας έλεγα παρεπιπτόντως ότι πρέπει να έχουμε στον οριζόντά μας την διασύνδεση με την Κρήτη. Πρέπει να δούμε το θέμα του εξυγχρονισμού της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ιταλία. Ένα πάρα πολύ κρίσιμο έργο. Αν σκεφτεί κανείς ότι σήμερα αυτό που λέμε ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη περνάει μέσα από τις διασυνδέσεις, άρα για την Ελλάδα είναι, και για την Ιταλία αλλά και συνολικότερα για την Ευρώπη, είναι ένα στρατηγικής σημασίας έργο αυτό. Και από εκεί και πέρα, πάρα πολύ σημαντικό είναι και η σύμβαση, η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης σύμβασης, αυτή που υπογράφεται με το ΔΕΣΦΑ για την επέκταση του σταθμού LNG στην Ρεφιστούσα. Αξίζει εδώ να πούμε ότι ιδιαίτερα για το LNG μπαίνουμε σε μια νέα φάση.
η σημασία του υγροποιημένου πια αερίου στην επόμενη φάση είναι ορατό ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν όχι μόνο σκέψεις, έχουν δρομολογηθεί επιλογές σε σχέση με την δημιουργία ενός δεύτερου σταθμού στην Αλεξανδρούπολη. Και θα έλεγα ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα προσεγγίσουμε στο πλαίσιο ενός συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει και το εφαλτήριο για την ανάπτυξη της χώρας μας. Θα ήθελα να κλείσω αυτή την σύντομη παρέμβαση λέγοντας ότι ιδιαίτερα στην συγκυρία που ζούμε, στη φάση που βρισκόμαστε, μπαίνουμε πράγματι σε μια νέα εποχή, και αυτό αφορά όχι μόνο αυτά που συζητούμε εδώ, αλλά και τα ζητήματα που σχετίζονται με τους αγωγούς αερίου. Θέλω να σας πω μάλιστα, επ' ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης, ότι βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένες και σε καλό κλίμα συζητήσεις με το consortium του TAP, και νομίζω ότι πολύ σύντομα πια θα έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να ξεπεραστούν και τα όποια, ας το πούμε έτσι, μικρά εμπόδια υπήρχαν. Είναι και αυτό ένα έργο το οποίο έχει τεράστια στρατηγική σημασία. Αυτά θα ήθελα να πω, να μην μακρηγορήσω άλλο, και πάλι καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Ακούσαμε και όλα τους τομείς όπου περιμένουμε τις επενδύσεις.